Η Δυτική Ελλάδα είναι η γη της φλόγας, τόνισε ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνδέοντας το νέο πρόσωπο εξωστρέφειας που θέλει να προσδώσει στη Δυτική Ελλάδα με το χρονικό ορόσημο του 2021, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και το χωρικό τρίγωνο Καλάβρητα-Μεσολόγγια-Αρχαία-Ολυμπία, το οποίο, όπως υπογράμμισε, αναδεικνύει την ιστορία, το τεράστιο πολιτισμικό απόθεμα αλλά και τις δυνατότητες της Δυτικής Ελλάδας. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην κεντρική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσία του συνόλου των τοπικών αρχών και φορέων, αλλά και πλήθους πολιτών. Στην τελετή χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθιο, Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κ. Αμβρόσιο, Ιταλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Θρησκευτικό όρκο έδωσαν ο νέος Περιφερειάρχης καθώς και 41 από τα 51 μέλη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Πολιτικό όρκο έδωσαν 8 μέλη, ένα μέλος κατέθεσε δική του πολιτική δήλωση, ενώ υπήρξε και μια δικαιολογημένη απουσία Περιφερειακού Συμβούλου, η ορκωμοσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του Περιφερειάρχη. Στην ομιλία του, ο κ. Φαρμάκης έκανε λόγο για το άνοιγμα ενός νέου κύκλου στη διοίκηση της Περιφέρειας, τονίζοντας πως το πρώτο και βασικό επίπεδο συναντήληψης των νεοορκισθέντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι η εκλογή του σηματοδοτεί τη διαρκή προσπάθεια για να γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών της Περιφέρειας. Ασφαλώς το μεγάλο βάρος πέφτει πάντοτε στη πτέρυγα που οι πολίτες επέλεξαν να διοικήσει. Όμως η δημοκρατία και ειδικά ο χώρος της αυτοδιοίκησης δεν αντέχει τους μονολόγους. Αντίθετα, επιβάλλει διάλογο και σύνθεση απόψεων, πλούτο ιδεών και πρωτοβουλειών. Με λίγα λόγια, συμμετοχή όλων των παρατάξεων και όλων των αιρετών στην καθημερινή προσπάθεια από όσου περισσότερους γίνεται, ώστε και πιο πολλές πιθανότητες επιτυχίας να έχει. Θα ήθελα λοιπόν, υπογράμμισε, να θεωρήσετε όλοι ως δεδομένη τη βούλησή μου για διαρκή συνεργασία με όλες τις πτέρυγες του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και με όλες τις δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβούλια του τόπου μας, όπως και με το σύνολο των αρχών και φορέων της Δυτικής Ελλάδας, διότι η έννοια της συνένεσης δεν είναι θεωρητική, ούτε σχετίζεται με συνδιαλλαγές, αλλά πρέπει να αποτελεί καθημερινή πρακτική όλων μας, υπογράμμισε. Μάλιστα, επαναλαμβάνοντας την έκφραση «Τρεις νομοί, μια γροθιά», 700.000 άνθρωποι, μια καρδιά, που είχε χρησιμοποιήσει το βράδυ της δεύτερης Κυριακής των εκλογών, τόνισε πως αποτελεί δέσμευσή του η ομαδική προσπάθεια, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Ο κύριος Φαρμάκης, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά που η νέα Περιφερειακή Αρχή θέλει να προσθέσει στη λειτουργία της περιφέρειας, μίλησε για τη μετατροπή της σε τοπική κυβέρνηση. «Δεν θα είμαστε ισορροπιστές γραφειοκράτες με την κακή έννοια και διαχειριστές αντικρουόμενων ή αντιφατικών πολιτικών. Θα είμαστε οι μπροστάριδες, οι οραματιστές, η δημιουργή αναπτυξιακών πολιτικών», είπε. Ακόμη τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης έργων και δράσεων που θα συμβάλλουν ώστε η Δυτική Ελλάδα να προσεγγίσει τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς μέσους όρους ανάπτυξης και εισοδημάτων, ενώ υπογράμμισε την ενίσχυση της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών της περιφέρειας, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση και μεγάλη ταχύτητα στις υπηρεσίες που θα παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, εστίασε στην ανάγκη αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά όπως είπε, όχι με τη λογική της απορροφητικότητας με κάθε τρόπο, αλλά με τη λογική της απορροφητικότητας σε δράσεις που θα δημιουργούν υπεραξία και θα πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φαρμάκης υπογράμμισε τη βούλησή του η Δυτική Ελλάδα να αποτελέσει την πρωτεύουσα των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και την καθιέρωση εκδηλώσεων σε ετήσια βάση αμέσως μετά. Όλοι ξέρουμε ότι η φλόγα της λευτεριάς του ελληνισμού ξεπήδησε από το δικό μας τόπο, από τα ιστορικά και μαρτυρικά Καλάβρητα. Στη συνέχεια πέρασε στην πόλη των ελεύθερων πολιερκημένων, την ιερή πόλη του Μεσολογγίου που αποτέλεσε το παγκόσμιο παράδειγμα του δικαιώματος των Ελλήνων αλλά και κάθε λαού σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Ο άξονας Καλάβρητα Μεσολόγγι που αποτελεί τη διαδρομή της φλόγας της ελευθερίας του νεότερου ελληνισμού πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των εορτασμών στη χώρα το 2021, συνδυαζόμενος μάλιστα με την περιοχή της Ολυμπίας, όπου αιώνες νωρίτερα είχε ανάψει μια άλλη φλόγα,
της ειρήνης, της συναδέλφωσης και της άμυλας, ανέφερε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως η Δυτική Ελλάδα ως γη της φλόγας θα αποκτήσει μια νέα και επιθετική εξωστρέφεια. Η Δυτική Ελλάδα ας γίνει η αναμένη φλόγα της δημιουργίας, της πρόοδου και της ευημερίας που όλοι θέλουμε, κατέληξε στην ομιλία του ο κύριος Φαρμάκης. Εξάλλου, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, με προεδρεύουσα την πρώτη σε σταυρούς εκλεγής Περιφερειακή Σύμβουλο Μαρία Σαλμά από την Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη: την εκλογή Προεδρίου του Σώματος και την ανάδειξη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.